Μάχη για να κρατηθούν ανοιχτοί οι δρόμοι τόσο στο οροπέδιο όσο και στις οδικές αρτηρίες πρόσβασης από και προς τον Ορεινό Δήμο δίνουν χιονιστικά μηχανήματα στο οροπέδιο Λαστιθίου, το οποίο βρίσκεται σε κλειό χιονιά, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ως ελεγχόμενη από τον Γιάννη Στεφανάκη. Δυναμικά, πολύ χιόνι. Προσπαθούμε να μην κλείσουν οι δρόμοι, δόξα τω Θεώ τους έχουμε όλους ανοιχτούς. Ευτυχώς είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Από εχθές το μεσημέρι ξεκίνησε το φαινόμενο. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Το χιόνι στον κάμπο του Λαστιθίου και στους οικισμούς δεν ξεπερνάει τους 20 πόντους, είναι στους 20 πόντους. Στα ορεινά οπωσδήποτε είναι περισσότερο. Μηχανήματα όλη τη νύχτα του Δήμου ήταν σε λειτουργία. Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η κακοκαιρία Μπάρμπαρα εδώ στο οροπέδιο Λαστιθίου. Εδώ οι εικόνες είναι μαγευτικές, ενώ το χιόνι αγγίζει τους 20 πόντους. Πολύ ωραία. Ξύλα, σόμπες, πατάτες σοφτές, ρατσί και πράγμα άλλο. Και καλή παρέα. Και καλή γυναίκα. Ο τόπος ήθελε νερό, βροχή, όχι χιόνι. Για να ανοίξουν από κάτω να γεμίσουν τα ντεπόζιτα νερό. Το χιόνι είναι 5 μερό υπόθεση. Το τοπίο στο οροπέδιο ειδηλιακό, μετά και τις έντονες χιονοπτώσεις των τελευταίων ώρων, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Ουσιαστικά είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό βηματισμό, σε σχέση πάντοτε με το φαινόμενο το οποίο ήταν σε εξέλιξη και είναι σε εξέλιξη. Στο Δήμο Οροπεδίου οι δρόμοι είναι όλοι, νομίζω, προσβάσιμοι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την προσβασιμότητα των δρόμων. Χωριά αντίθηκαν στα Λευκά, με τα μικρά παιδιά να απολαμβάνουν το λευκό σκηνικό και στο Τζερνιάδο, όπου το χιόνι άγγιξε τους 20 πόντους. Το οροπέδιο μπήκε για τα καλά στην κατάψυξη, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 0 βαθμούς Κελσίου στη 1 το μεσημέρι. Ναι, χρειαζόταν. Ποια τα πηγάδια, όλα τα πάντα. Πώς θα δουλέψει ο αγροτικός κόσμος το καλοκαίρι? Το χιόνι μένει, δεν φεύγει. Στόχος του Γιάννη Στεφανάκη είναι η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, με τον Δήμαρχο να καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Και μηχανήματα του Δήμου τώρα κινούνται νότια τον ορεινό δρόμο από Καμινάκι προς Έμπαρο, που έχει πολύ μεγάλο υψόμετρο και έχει πάρα πολύ χιόνι. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, οι δρόμοι είναι καθαροί. Είμαστε σε ετοιμότητα, έχουμε διάσπαρτα τα μηχανήματα και στο Γερά και στις γωνιές. Μέρημνά μας ήταν να παραμείνει το περιφερειακό δίκτυο ανοιχτό για έκτακτες ανάγκες. Το έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Αναμένουμε και το δεύτερο κύμα που θα έρθει τις επόμενες ώρες. Τα σχολεία σήμερα και αύριο είναι κλειστά, ενώ η δική Μέρημνά έχει ληφθεί σε συνεργασία με τη ΔΔΕ Λαστιθίου, ώστε να βρίσκεται διαρκώς συνεργείο της στην περιοχή. Στο βουνό είναι πολύ. Γιατί είμαι χτινοτρόφος εγώ. Ναι. Και έχει πολύ λύση. Και πού τα ζώα σας τώρα? Ναι. Σε τι υψόμετρο? 850. Το κλιμάκιο του ΕΚΑΣΟ Τζερμιάδο λειτουργεί όλες τις ώρες και με διπλά πληρώματα δύο ασθενοφόρων τις απογευματινές ώρες, προκειμένου να παρέχεται και δεύτερη κάλυψη ακόμα και σε περίπτωση διακομιδής.